ως ένα προεδρικό διάταγμα που αντί να δίνει λύσεις παρά τα θετικά του σημεία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, χαρακτηρίστηκε το προεδρικό διάταγμα της λίμνης Παμβότιδας από το σύνολο των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων κατά την συνεδρίαση το βράδυ της Δευτέρας, όπου και τέθηκε επιτάπητο στο σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Τις προτάσεις του Δήμου Ιωαννιτών ως αποτέλεσμα της προεργασίας που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ο οποίος στάθηκε σε δύο γεγονότα τα οποία, όπως είπε, ενέχουν ακόμη και τον κίνδυνο επικύρωσης του ίδιου του προεδρικού διατάγματος. Το ένα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων, σχετίζεται με την απουσία ειδικής έκθεσης, κάτι που μπορεί να προσβληθεί, όπως είπε, στην δικαιοσύνη και ζήτησε την ανανέωση της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, ώστε να αποφασιστεί το ενδεδειγμένο καθεστώς προστασίας της περιοχής. Μάλιστα, ο κύριος Μπέγκας υπογράμμισε πως η γνώμη του Δήμου και των αρμοδίων τοπικών φορέων θα πρέπει να είναι η πλέον βαρύνουσα. Όσο που είμαστε εδώ σήμερα, είναι γιατί οι τοπικοί θέατρα της λίμνης το θέλουν. Η δημοτική μας αρχή το θέλει και φαντάζομαι όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σαν Δήμος Ιωαννιτών, πιστεύουμε ακράδαντα προς το επίπεδο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού είναι απαραίτητο. Πιστεύουμε επίσης πως κανένα άλλο επίπεδο σχεδιασμού δεν πρέπει να προηγείται του περιβαλλοντικού. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πιστεύουμε πως ο εκ των υστέρων περιβαλλοντικός σχεδιασμός μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τον εφιστάμενο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας και της περιφέρειας. Ζώνες συντηρητικού ελέγχου, γενικά πολεοδομικά σχέδια, σκουά, ρυθμιστικό, νομικά πλαίσια, νομοθετικά νομοθετήματα και νομικά πλαίσια τα οποία δεν υπολείπονται και πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης είμαστε εδώ σήμερα γιατί πιστεύω ότι το συγγνώμη του αρμόδιου του Δήμου Ιωαννιτών και των αρμόδιων τοπικών φορέων θα πρέπει να είναι η πλέον βαρύνουσα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός πως πλήθος παρατηρήσεων οι οποίες προτάθηκαν κατά τη διαβούλευση του 2013, ενσωματώθηκαν στο νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος και το γεγονός αυτό το χαιρετίζουμε. Είναι σήμερα μπροστά σας το ζήτημα της μη ισχύως του νέου προεδρικού διατάγματος της Λίμνης. Αφού επί της ουσίας το ίδιο το Υπουργείο με τις ενέργειές του έχει απαξιώσει τη διαδικασία έγκρισής του. Ζητάμε να γίνουν σεβαστά τα εφιστάμενα επίπεδα χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και σε καμία περίπτωση να μην οδηγηθούμε σε δύσβατα αναπτυξιακά μονοπάτια. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, έχοντας επισημάνει νωρίτερα πως το νέο σχέδιο για τη λίμνη κινείται σε σωστές κατευθύνσεις, στάθηκε στα σημεία εκείνα τα οποία περιλαμβάνονταν και στην κοινή εισήγηση που είχε κατατεθεί το 2013 από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο Ιωαννιτών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αλλά και την τότε Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης και τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Στις υποζώνες Β5-1, παραλίμνια περιοχή Ανατολής, Βρυσούλας του Κανεγού. Β5-2, παραλίμνια περιοχή Κεπαβή. Και Β5-3, παραλίμνια περιοχή Μάτσικα. Σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο κατατέθηκε, απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδομικών αντιών για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων, πλην της σύνδεσης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά. Κατά την άποψή μας, είναι πραγματικά κατανόητη η λογική της απαγόρευσης έκδοσης νέων οικοδομικών αντιών, ειδικά στην περιοχή του Μάτσικα, υπενθυμίζοντας πως την κοινή πρόταση περιφέρειας Δήμου κλπ. Προτείνεται η εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης, η οποία συμφωνούμε ότι πρέπει να προηγηθεί όλων των άλλων μελετών. Επιπλέον, το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με το πρόσωπο του κεκτημένου περιφερειακού χωροταξικού πλαίσιου της περιφέρειας Ηπείρου, προτείνεται η εκπόνηση ειδικού χωρικού σχεδίου για την περιοχή Λιμνοπούλος Μάτσικα. Ειδικά για το Μάτσικα, προτείνουμε να εφαρμοστεί και η σχετική πρόταση του Δημοτικού Σχεδίου Ιωαννίνων, το οποίο προέβλεπε την εκπόνηση ειδικής μελέτης που θα καθορίσει τους όρους δόμησης, χαμηλά ύψη, υποχρεωτική στέγη κλπ., ώστε να επιτραπεί η ήπια δόμηση
χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Συνολικά για την περιοχή, όπως θα γίνει κατανοητό και παρακάτω, προτείνουμε ως την έγκριση της προαναφορόμενης μελέτης να ισχύουν οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζωή Ιωαννίνου. Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή Β5-1, στην οποία προτείνουμε ως την ολοκλήρωση και έγκριση της ειδικής μελέτης για το Μητροπολιτικό Πάρκο, να ισχύουν οι χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζωή Ιωαννίνου. Αποτελεί επίσης πάγια θέση του Δήμου Ιωαννιτών να εκπονηθεί και για αυτή την περιοχή τοπικό χωρικό σχέδιο. Επίσης, κατά την άποψή μας, ακατανόητη είναι η απαγόρευση εξυγχρονισμού και η δημιουργία νέων κοινοτροπικών μονάδων στις ζώνες Β4-1 και Β4-2, στην περιοχή δηλαδή Αμπελιάς, Επισκοπικού και Κόντσιμπερς. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από κατοίκους της περιοχής του Μάτσικα αλλά και από τον πρόεδρο του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιαννίνων, Χριστόδουλο Μπαλτογιάννη. Θα πρέπει ο Δήμος ή η πολιτεία να έχει υπόψη ότι πρέπει να εξασφαλίσει κάποια στιγμή κάποια επίδοση για να αποζημιώσει τους κατοίκους οι οποίοι μένουν στη ζώνη αυτή. Δεδομένου δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι είναι ιδιοκτησία, ειδικά ο Μάτσικα έχει διάγραμμα διανομής από όταν δόθηκε στους πρόσφυγες ή η περιοχή ήταν αποκατάσταση. Τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος πάνω στον Θεό, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχουν εξαπατηθεί από όσου διοίκησαν μέχρι σήμερα. Γιατί πήγαν αυτοί οι παράγοντες, απογορεύονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα οι κτηνοτροφικές, όχι οι κτηνοτροφικές και οι αγιοτροφικές, οι οποίες έχουν δημιουργήσει τα κλίματα, ενώ απογορεύονται. Και μόλις τώρα θα ψηφιστεί η κτηνοτροφία απογορεύεται εκτός της άλλης. Κατέτες βλακοειδέστερες δηλαδή παρατηρήσεις και φτάσεις που γίνουν, αλλά φαντάζομαι να ληφθούν υπόψη. Ως ένα σχέδιο που αντί να δίνει λύσεις πολλαπλασιάζει τα προβλήματα και θα βάλει τα φόπλακα στην ανάπτυξη της πόλης, χαρακτήρισε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας Νίκος Γκόντας. Χαρακτηρίζουν ως μη υψηλής παραγωγικότητας περιοχές που είναι ήδη εντός του σχεδίου πόλεως ή επιτρέπουν παραδείγματος χάρη στην περιοχή των Ογκάνων την ανέγκριση αγροτικών αφοδικών μόνο μέχρι 50 ευρωπαϊκά. Χωρίς από την άλλη πλευρά να επιτρέπουν στο ίδιο το μάχη αγροτικές καθιέρειες. Οι διατάξεις του σχεδίου για το νησί είναι αστείος έως αναφάρμοστος. Απαγορεύουν τα πάντα. Από κατατμήσεις οικοπαίδων μέχρι ουσιαστικά οποιαδήποτε δόμηση. Επίσης, διαιωνίζει το ίδιο αιώνιο πρόβλημα του Μάτσακα. Δυστυχώς, όποιες προτάσεις έχουν διαχρονικά και συμφωνώ με τον Δήμαρχο εδώ, γίνει από όλες τις δημοτικές αρχές, γράφτηκαν στα παλαιότερα των υποδημάτων των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι θα μπορούσαν και ενώ την πολιτεία με μια απλή υπογραφή να λύσουν μια διαπαντός την υπόθεση αυτή. Δυστυχώς, αντί να δίνει λύσεις, πολλαπλασιάζει το ήδη υπαρκτό πρόβλημα. Δημιουργεί αναμφισβήτητα δυσκολίες σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στο τομέα της ανάπτυξης. Αποτελεί αναμφισβήτητα στα φόπλακα της ανάπτυξης της πόλης. Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος διαφοροποιήθηκε ακόμη και ο Λάζαρος Νάτσης της παράταξης Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή, λέγοντας πως θα έπρεπε να φέρει νέα αντίληψη και όχι να ενσωματώνει απλά τα νέα δεδομένα και δραστηριότητες. Μάλιστα, έκανε λόγο για ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που υπολείπεται των αναγκών και απαιτείται η επανεξέτασή του με τις παρατηρήσεις από τους φορείς. Σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο το συγκεκριμένο, αλλά και κανένα, και δεν μπορεί να απαλλάξει από τις πολιτικές ευθύνες ως τοπική κοινωνία, εμάς και το τοπικό συμβούλιο. Η πληθώρα των παρατηρήσεων από τους φορείς και άλλων που ακούστηκαν εδώ δείχνει την αγωνία να ξεπεραστούν τα προβλήματα, αλλά και να διατηρηθούν και ευθυμένα, βλέποντας ένα γόρδιο δεσμό που δεν αρκεί να λυθεί, αλλά πρέπει να έχει σύγχρονη οικολογική αντίληψη. Που θα προσδίδει προστιθέμενη αξία σε κάθε προϊόν της περιοχής αλλά και στη ζωή των δημοτών. Το Προεδρικό Διάταγμα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αποφύγει όμως.
τρόπος να φέρνει πνοή νέας αντίληψης και όχι να ενσωματώνει απλά τα νέα δεδομένα και δραστηριότητες όπως έρχονται με το πέρασμα του χρόνου. Και φυσικά, όπως έχει υποθεί, χαρακτηρίζεται και από προχειρότητα και ότι έχει συνταχθεί πιθανά από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τα προβλήματα, αλλά κυρίως περίπτωση φιλοσοφίας. Το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που έχουμε στα χέρια μας υπολείπεται των αναγκών και απαιτείται η επανέξετασή του με τις παρατηρήσεις από τους φορείς. Χρειάζεται να αποκτήσει όμως η φιλοσοφία ώστε να εμπνεύσει τις αλλαγές στην τοπική κοινωνία και να ξεφύγει από την απλή καταγραφή του νομικού πλαισίου. Χρειάζεται να αρθεί στο ύψος ενός Υπουργείου που έχει δώσει σημαντικά θετικά νήματα γραφή στο θέμα του περιβάλλοντος και οφείλει να συνεχίσει. Αρνητικό χαρακτήρισε το σχέδιο προεδρικού διατάγματος και ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννα Τώρα Άρης Μπαρτζόκας, λέγοντας ότι έρχεται από τα πάνω προς τα κάτω χωρίς συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Το προεδρικό διάταγμα που έρχεται σήμερα πραγματικά έχει αρκετές αντιδρομίες. Η εισήγηση του Γεωργιακού Δημητήριου είναι πολύ καλογραμμένη, είναι εντυπωσίαση. Είναι όμως μια βάση συζήτηση. Διότι χωρίς αυτό δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Και βεβαίως επαναλαμβάνω και εγώ ότι κακώς μας έρχεται από πάνω προς τα κάτω αυτό το προεδρικό διάταγμα και μας λέει, πείτε μας τη γνώμη σας. Έπρεπε όλα να ξεκινήσουν, ελάτε να συζητήσουμε, να το συνδιαμορφώσουμε. Αλλά για άλλη μια φορά η κυβέρνηση από την Αθήνα βλέπει ως β' ποιότητος πολίτες τους κατοίκους της Ιππίου. Αυτό το προεκτικό διάταγμα έχει πάρα πολλές πτυχές. Έχουμε να κάνουμε με το νερό, έχουμε να κάνουμε με τις οικιστικές περιοχές, έχουμε να κάνουμε με τις αγροτικές περιοχές. Και βεβαίως ο καθένας θέλει να προβάλλει το δικαιό του. Ο στόχος πρέπει να είναι σε τέσσερις άξονες. Οργανωμένες επεκτάσεις, οργανωμένες υποδομές, περιορισμός της εκδόσης και διοικητικής και προστασία του περιβάλλοντος εν τέλει. Τους λόγους για τους οποίους είναι αντίθετοι με το προεδρικό διάταγμα της Λίμνης ανέλησαν από την πλευρά τους ο Δημήτρης Στασούλας της Λαϊκής Συσπήρωσης και ο Βασίλης Καφαράκης της Δράση. Διαβούλευση με, αλλά με συμβαδομένη πράγματα, όπως αποκλείεται και σε πάρα πολλά σημεία. Συγκεκριμένα το σχέδιο προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται οι πολιτικές, οι αστικές κυβερνήσεις έχουν διαχρονικά συνδιαμορφώσει για να δώσουν νέα όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη και φυσικά διέξοδο για την κατοχωρία των επιχειρηματικών ομίλων. Πολιτικές που μετακινούν τελικά στους εργαζόμενους τις δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα σε σχέση με τον Μάτσικα, η περιοχή πραγματικά έχει τα χάρια της και σωστά φωνάζουν για εγκατάλειψη κάτι. Σωστά παραπονιούνται για τα σκουπίδια, τα παρακμένα αυτοκίνητα κτλ. Αυτό όμως δεν θα βρει άχρηστη η περιοχή. Σταματήστε να τους χαϊδεύετε εσείς από την δημοτική αρχή αλλά και μερίδα της αντιπολίτευσης, να τους χαϊδεύετε τα αυτιά και να, λέτε να χτιστεί η περιοχή. Το μόνο ρεαλιστικό που είναι αυτή τη στιγμή είναι οι κάτοικοι είχαν δικαίωμα να χτίσουν, αλλά και οι υπόλοιποι να αποσυνδεθούν σύμφωνα με τη συσίωση διατάξεις της περιοχής τους, ανάλογα με τον καθένα, και άμεσα μέτρα να γίνουν άμεσα μέτρα ανάπτυξης. Αυτό που πρέπει, κατά την άποψή μας, να έχει το προεδρικό διάταγμα είναι με ποιον τρόπο θα αναταχθεί η Λίμνη. Είναι το μόνο πράγμα που δεν απαντάει το προεδρικό διάταγμα. Και τούτο γιατί. Όλοι οι επιστημονικοί φορείς που έχουν ασχοληθεί με τη λίμνη έχουν πει ότι πρώτον η απορροή των υδάτων είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα με το ότι τα διάφορα αναχώματα έχουν μπλοκάρει τις πηγές. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα αναχώματα με το ότι δεν επιτρέπουν στους φυσικούς χώρους στην παραλία της Λίμνης να αναζωογονήσουν το νερό, να αναζωογονήσουν, να βρουν καταφύγιο τα φυτά, τα πτηνά και τα ψάρια να αναπαραχθούν. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί η Λίμνη να επιζήσει.